Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλους τους διοργανωτές του Πετσακούτσα που μου δώσαν την ευκαιρία να μιλήσω για κάποιες σκέψεις μου, καθώς επίσης και το χώρο που φιλοξενεί αυτή την ιδέα και όλους εσάς που είστε εδώ. Το πρόσωπο της Αθήνας. Η Αθήνα μοιάζει σαν ένα σώμα που χτυπήθηκε στην άσφαλτο και το εγκατέλειψε. Ντρέπομαι για αυτό που βιώνω ως πολίτης και ως δημιουργός. Θλίβομαι και εξοργίζομαι με την παθογένεια της εξουσίας, η οποία επεκτείνεται με αντιδημοκρατικά μέσα και από την άλλη, που ένας ολόκληρος λαός δέχεται παθητικά όλα όσα του προσάπτουν, όλα όσα του επιβάλλουν. Το πρόσωπο της Αθήνας είναι ενοχικό. Δεν μου εμπνέει το διακριτικό τίτλο της πρωτεύουσας. Αισθάνομαι πως δεν είναι θέμα προτεραιότητας μόνο οι γέφυρες, τα πάρκα, τα εμπορικά κέντρα, οι αναβαθμίσεις, οι εναλλαγές των κυβερνήσεων, ούτε είναι απαραίτητη η αρχιτεκτονική καλαισθησία αυτή τη στιγμή. Είναι βαθύτερες οι ανάγκες στην καθημερινότητα των Αθηναίων που ζουν σε απόγνωση και συρρυκνώνονται ηθικά με όλα όσα συμβαίνουν. Μιλάμε για την Αθήνα, λες και Αθήνα σημαίνει μονάχα ο Παρθενώνας, το Γκάζι και η Πλάκα. Αθήνα είναι η σχέση με τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. Η σχέση με τους συνανθρώπους μας και η στάση μας απέναντι σε ό,τι συμβαίνει. Παρατηρώντας την εξαθλίωση της πόλης αλλά και της χώρας σε κάθε επίπεδο, και το λέω βαθιά στενοχωρημένος, συνειδητοποίησα μια βασική αιτία που πιστεύω πως ευθύνεται για τις αλλοιώσεις της δημοκρατίας. Και αυτή είναι η αρσενική βία. Εντοπίζουμε τη βία πυκνά συχνά, αλλά καλό θα είναι να προσδιορίσουμε τη φύση της. Αναφέρομαι στην αρχετυπική αρσενική αντίληψη της επιβίωσης, που σε ολόκληρη την ιστορία του ανθρώπινου γένους πότιζε με αίμα όλα τα σημεία της διαδρομής της, μέχρι και σήμερα που στη γενικότερη εικόνα μας πορευόμαστε χωρίς ιδεολογία και με ελάχιστη συνείδηση. Αυτή η βία βύθισε πάλι το πρόσωπο της Αθήνας στο σκοτάδι της φοβέρας, της αβεβαιότητας, του μετεωρισμού και της απελπισίας. Πώς να μιλήσουμε λοιπόν για κοινωνικές δομές, για δημοκρατία, για ανθρώπινα δικαιώματα και ελεύθερη βούληση, τη στιγμή που η κατακτητική αντρίλα διοικεί με τον αγριότερο και προκλητικά χυδαίο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια, μέσω της αστυνομικής βίας, της κρατικής βίας, της φασιστικής βίας, αλλά και της οικογενειακής βίας. Εξελίχθηκε ποτέ αλήθεια ο άνθρωπος, εκείνος ο άκρας με το ρόπαλο, μέσα σε τόσες χιλιάδες ευκαιρίες και ριζικές αλλαγές πολιτισμών? Γιατί διψάει ένας άντρας για πόλεμο και εξουσία? Ο Φρόιντ, κάνω μια παρένθεση, πολύ σωστά υπογράμμισε πως ένας έφηβος, είτε είναι γόνος αυτών, θα συμπληρώσω, είτε προέρχεται από εργατική τάξη, προετοιμάζεται από τον πατέρα αρχικά και έπειτα από τη μητέρα του στο να αντιμετωπίσει τη ζωή εκεί έξω με εχθρότητα, αντιπαλότητα, ανταγωνισμό, ασκώντας πολεμική πολιτική. Ο γιος με μαθηματική ακρίβεια θα μισήσει τον πατέρα του για πολλούς λόγους. Είτε επειδή ο πατέρας ως συναισθηματικό πρότυπο είναι απόν, είτε γιατί είναι παρόν μέσω της αρσενικής βίας, η οποία ως γνωστόν μεταφράζεται συνήθως σε σωματική απέναντι στη μητέρα και στα παιδιά. Σήμερα το πρόσωπο της Αθήνας είναι πιο ρατσιστικό από ποτέ άλλοτε και επιλέγει να είναι ρατσιστικό για να μπορέσει να επιβιώσει. Από την άλλη, τα μίδια και το σύστημα προκαλούν εμφύλιες κοινωνικές διαμάχες και διχασμό, δυστυχώς με επιτυχία, με σκοπό την αποτροπή μιας λαϊκής εξέγερσης. Ζω σε μια πόλη που αντί να φυτεύουν παντού δέντρα, φυτεύουν όργανα της αστυνομίας σε κάθε σημείο της. Αν αυτό δεν είναι τρομοκρατία και επιβιασμός στην καθημερινή ψυχολογία των πολιτών, τότε τι είναι? Έχουμε το δικαίωμα να αναπνέουμε τον αέρα της πόλης μας δίχως κατάχρηση αστυνομικής παρουσίας και άσκηση βίας. Σε μια ανοίξη που έκανα με κάποιους γνωστούς για αυτό το θέμα, μου είπε κάποιος, μα έτσι είναι η ιατρική φύση. Η ανθρώπινη φύση οφείλει να αποδεσμευτεί από τέτοιες μεσαιωνικές πεπιθήσεις και να ξεδιπλωθεί μια ανοιχτή αντίληψη της κοινωνικής εξέλιξης με γνώμονα την ανθρωπιά
και τον χώρο της. Τι άλλο μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την αιμοβόρα αρσενική αντίληψη του κόσμου, πέρα από το φόβο και την αποδοχή του θανάτου. Στο μυαλό ενός άντρα, ή πιο σωστά ενός σκεπτόμενου αντρικά νου, η βία έρχεται ως ένας ψυχολογικός μηχανισμός, ο οποίος αντιστέκεται στην απειλή της ανυπαρξίας του ατόμου. Αυτός ο υπαρξιακός πυρήνας, πλαισιωμένος από τη δύναμη των εξουσιών, κυοφορεί τη σκέψη του πολέμου, την ανάγκη για κατάχρηση εξουσίας, για κατακτητική τυραννία, για αίμα, για ναζισμό. Αν δεν αλλάξει με σωστή παιδεία και δεν θεραπευτεί η αρσενική ελληνική νοοτροπία και η βίαιη παρουσία της σε όλες τις επικράτειές της, φοβάμαι ότι η Αθήνα θα βρεθεί σε χειρότερη θέση από αυτή που βλέπουμε σήμερα. Παράλληλα, ας επαναπροσδιορίσουν οι γυναίκες τη θέση τους και ας βρουν τρόπους να συνεισφέρουν δυναμικά στις κοινωνικές ανάγκες, δίχως να υποδίονται αρσενικούς ρόλους, ειδικά όταν τους παραχωρείται μια θέση ηγετική και διοικητική. Για μένα, πρόσωπο υγείας της Αθήνας σημαίνει αρχικά το διάλογο. Σημαίνει την αποδοχή στη διαφορετικότητα. Είτε είναι φιλετική, είτε σεξουαλική, θρησκευτική, κομματική. Σημαίνει την εμπειρία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος που θα μπορέσει να αφομοιώσει εκείνο που μοιάζει διαφορετικό και να αναπτύξει μαζί του μια πολιτιστική και παραγωγική συνεργασία για το κοινό όφελος. Επίσης, σωστή παιδεία σημαίνει τη στήριξη μαθημάτων που αφορούν τις τέχνες και όχι τις λαϊκίστικες προσδοκίες για εξασφαλισμένες θέσεις στο δημόσιο ή στα δικηγορικά γραφεία. Μια τέτοια αλλαγή μπορεί να σταθεί ως μια αφετηρία για την αποδόμηση του μέχρι τώρα εκπαιδευτικού συστήματος. Το ευχάριστο είναι πως στον αντίποδα των δυσκολιών της εποχής εμφανίζεται ένα άνοιγμα συνειδητότητας και αφύπνισης που αφορά πολύ κόσμο και που απλώνεται καθημερινά. Είναι άμεση ανάγκη η θηλυκή αντίληψη των πραγμάτων να προετοιμάσει αυτό που η Αθήνα αξίζει να είναι. Μια πρωτεύουσα πολιτισμού. Σας ευχαριστώ.